Επιβλητική νίκη 4-0 από το Πανιόνιο στον Άγιο Νικόλαο. Δύο λόγια για το ματς και το έμεσο hat-trick που λέμε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ δυνατά από την αρχή. Φάνηκε ότι έχουμε πει για να πάρουμε τους 3 πόντους. Θεωρώ στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα πολύ δυνατό 20 λεπτό, το οποίο βέβαια δεν το εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο, βάλαμε μόνο ένα γκολ. Θεωρώ μετά ότι ισορρόπησε λίγο ο αντίπαλος. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε πάλι δυνατά και σκοράραμε 2 γκολ σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και εκεί νομίζω τελείωσε και το παιχνίδι. Συν 12 πλέον από τον Εθνικό, θεωρείς ότι έχει κλειδώσει πλέον η πρωτιά για τον Πανιόνιο? Ή περιμένεις και τη μαθηματική? Έχουμε ακόμα δρόμο. Αν δεν κλείσει και μαθηματικά, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Εμείς κοιτάμε κάθε Κυριακή αυτό το μαξιλαράκι, είτε να το διευρύνουμε, να το έχουμε σταθερό μέχρι το τέλος. Δύο λόγια τα συναισθήματά σου μέσα στην τρία, πώς ένιωσες στο τέλος? Πολύ χαρούμενος. Αυτά τα παιδιά έχουν 4 χρόνια, έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολο από μια ομάδα η οποία ήταν στην Ευρώπη και ξαφνικά να βρίσκεται στην Εθνική. Έχουν περάσει πολλά και πραγματικά τους δίνω συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.